Στο πλαίσιο της Βία Εγνατία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το απόγευμα με ιδιαίτερη επιτυχία η έκθεση τοπικών προϊόντων Συνέργεια στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής. Αρκετός ο κόσμος που θέλησε να δει, να γνωρίσει αλλά και να γευτεί τα τοπικά μας προϊόντα. Ορισμένα από αυτά το σκόρδο, το λάδι, το ούζο, η μπύρα, τα μέλια, οι πατάτες αλλά και ο ελληνικός μας καφές. Ξεχώρισε η προσπάθεια αναβίωσης μιας ιστορικής καλλιέργειας του τόπου, του σκόρδου Ξυλαγανής. Προσπάθεια για την οποία ο συνεταιρισμός της Ξυλαγανής, δια του Προέδρου της, του κ. Στογιαντζάκη, βραβεύτηκε από τον νέο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κ. Νίκο Εφρεμίδη. Παρών ήταν και ο Πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κ. Καβαθάς. Λοιπόν, η συνέργεια δεν είναι τίποτα άλλο από μια προσπάθεια να γνωριστούμε και να μεγιστοποιήσουμε αυτό το μεγάλο πλούτο που έχουμε. Επομένως, χαίρομαι πραγματικά που και σήμερα εδώ πέρα υπάρχει μια έμπρακτη απόδειξη ότι έχουμε προϊόντα, έχουμε δυναμική και μπορούμε μέσα από δικτυώσεις, αυτό θα φανεί ίσως και στη συνέχεια και με τη βράβευση του σκόρδου, με την συμμετοχή του συνεταιρισμού στην Κρήτη, πραγματικά έχουμε μια δυναμική μέσα από δικτυώσεις να μεγιστοποιήσουμε ό,τι έχουμε. Κύριε Βαφιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, σας καλωσορίζουμε στην τρίτη μέρα των εκδηλώσεων του Βία Εγνατία. Η τρίτη μέρα κλείνει με τη συνέργεια στη Ροδόπη, μια έκθεση τοπικών προϊόντων, η πρώτη που γίνεται στον νομό Ροδόπης, με συνδιοργάνωση όπως και όλες τις εκδηλώσεις, της Περιφέρειας, της ΟΕΒΕΣ Ροδόπης, του Εμπορικού Συλλόγου, τη στήριξη του Δήμου, της ΓΕΣΕΒΕ, των επιμελητηρίων και καταναλωτικών κινημάτων του Πανελλαδικά και του Νομού Ροδόπης. Στο σημείο θέλω να ευχαριστήσω την παρουσία του πρόεδρου της ΓΕΣΕΒΕ και αντιπρόεδρου του κινήματος καταναλωτών ότι παράγω ελληνικά προϊόντα, τον κύριο Καβαθά Γεώργιο. Είμαστε μια ωραία εκδήλωση, έχουμε συμμετοχές αναμενόμενες περίπου. Καλούμε τον κόσμο να δοκιμάσει, να γνωρίσει τα προϊόντα, όσοι πουλούν να σε αγοράσει να τα δοκιμάσει και να καταλάβουμε να γίνει συνείδηση στον κόσμο ότι πρέπει να καταναλώνουμε τα τοπικά προϊόντα. Με ένα μόνο μήνυμα θα πω. Μια επιχείρηση όταν στηρίζουμε, άλλες 4 οικογένειες ζουν από αυτό. Ένα όμορφο τριήμερο και βεβαιώνει ότι και την επινοητικότητα και την εφευρετικότητα του επιχειρήν. Νομίζω ότι ζήσαμε ένα πολύ ωραίο τριήμερο και νομίζω έχει ανταπόκριση και από την ίδια την τοπική κοινωνία. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαι εδώ σήμερα στην σημερινή έκθεση των τοπικών προϊόντων, γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, αυτά αποτελούν και την τοπική ταυτότητα της περιοχής που θα δώσει δυναμική και προοπτική. Και είμαι αισιόδοξος. Η προσπάθεια είναι πάρα πολύ καλή. Η προσπάθεια είναι μεταξύ συνεννόησης όλων των νομοσπηδιών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στον Εύρο έγινε πέρσι, φέτος στη Ροδόπη, στην Ξάνθη έχει γίνει. Κάνουμε μια προσπάθεια από κοινού όλοι με παρουσία τη ΓΕΣΕΒΕ και την υποστήριξή της όσον αφορά το θέμα να ενισχύσουμε την καταναλωτική συνείδηση της περιοχής και να αναδείξουμε τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί με διάρκεια και χρόνο, γιατί πραγματικά εάν ενισχύσουμε την καταναλωτική μας συνείδηση καταναλώντας ελληνικά, περιφερειακά και τοπικά, αυτό θα σώσει πολλές θέσεις εργασίας με αποτέλεσμα η οικονομία της περιοχής θα αναβιώσει και είναι η μόνη ελπίδα. Βλέπετε ότι γύρω μας στην οικονομία γίνεται και στην ανεργία ένα τρομερό θέμα. Γι' αυτό πρέπει να, σε πολλά κομμάτια που μπορούμε να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας, πρέπει να το κάνουμε. Τρίτη τελευταία μέρα εκδηλώσεων στα πλαίσια του Βία Εγνατία με την σύμπραξη και συμπαράσταση της Περιφέρειας, του Δήμου Κομοτηνής, των Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων, των Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με την αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση της αστυνομικής διεύθυνσης. Ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις εμπορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην πόλη. Είναι σήμερα η έκθεση Συνέργεια στη Ροδόπη, το κίνημα Καταναλώνω ό,τι παράγω. Είναι η πρώτη έκθεση που γίνεται. Πιστεύω ότι το έργο της έκθεσης αυτής είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να μάθουμε να καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε στον τόπο μας, να στηρίξουμε την τοπική οικονομία, γιατί στηρίζοντας την τοπική οικονομία στηρίζουμε το μέλλον, στηρίζουμε τα παιδιά μας, στηρίζουμε τις οικογένειές μας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους που γνωρίζουν το πόσο ευλογημένος είναι ο τόπος τους, αλλά και γνωρίζουν το πόσο καλά να τον προβάλλουν. Θέλω να περάσω ένα μήνυμα αυτό της συνέργειας, μήνυμα το οποίο ήταν έμπνευση του
Περιφερειάρχη μας, το μήνυμα, η συνέργεια πρέπει να μπει μέσα μας, η συνέργεια να γίνει αυτό το οποίο θα έχουμε ενδοπεριφερειακή και καταναλωτική συνείδηση, να την αποκτήσουμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ.